Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 2003. Ξεκινήσαμε μαζί με τον Αλέξανδρο Ξένο, ο οποίος είναι και άντρας μου, στην Άνοιξη, το πρώτο μας γραφείο, και πλέον έχουμε τα γραφεία μας εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Και πριν από 5 χρόνια περίπου, ανοίξαμε ένα γραφείο στο Τορόντο, με έναν τρίτο συνέτερο, ο οποίος λέγεται Ενρίκε Μανγκαλίνταν, με τον οποίο συνεργαστήκαμε σε κάποιο έργο στο Μαυροβούνιο, διεθνές έργο, το Τζάνου, που είναι project της Αμάν, Sun Brand. Και μετά από αυτή τη συνεργασία αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι μαζί, επομένως ανοίξαμε και το γραφείο στο Τορόντο. Στην πορεία, επειδή έχουμε διάφορα διεθνή έργα, έχουμε ανοίξει και άλλα γραφεία στο Λονδίνο, στην Κύπρο, στο Ντουμπάι, που αυτά τα γραφεία είναι βοηθητικά, δηλαδή είναι support offices, δεν είναι main offices. Τα κύρια γραφεία είναι της Αθήνας και του Τορόντο, με scope αρχιτεκτονικό και interior για την Αθήνα, ενώ το Τορόντο είναι αποκλειστικά interior. Στο γραφείο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε περίπου 80 αρχιτέκτονες και interior designers. Στο Τορόντο είναι περίπου 16 interior designers, ενώ στα παραρτήματα είναι 1 με 2 άτομα ανάλογα με τις ανάγκες των έργων. Τα έργα με τα οποία ασχολούμαστε είναι κυρίως hospitality. Ειδικευόμαστε στο high-end hospitality, δηλαδή με brands τα οποία έχουν ένα βαθμό luxury και πάνω, 5-star δηλαδή. Οι εταιρείες, τα brands που συνεργαζόμαστε είναι η Aman Resorts, φυσικά, το οποίο είναι ένας πολύ σημαντικός operator, και είμαστε το μοναδικό ελληνικό γραφείο που συνεργαζόμαστε με αυτή την αλυσίδα. Συνεργαζόμαστε με την One and Only, την Gensner, που κάνουμε το έργο στη Μύκονο, ενώ με την Aman κάνουμε ένα έργο στο Μεξικό, ένα έργο στην Dominican Republic, το Amanera, τη δεύτερη φάση, και το Aman στην Κροατία, ενώ έχουμε ολοκληρώσει ήδη για το ίδιο brand το Aman στη Βενετία και ένα μέρος του Aman στο Μαυροβούνιο. Δημιουργήσαμε ένα νέο brand με την Aman, το Τζάνου, το οποίο είναι sister brand της Aman, και το κάναμε μαζί, δηλαδή στη συνεργασία με την αλυσίδα, και για τον Τζάνο έχουμε κάνει 2 έργα στο Μαυροβούνιο και τα 2. Επομένως, υπάρχει δηλαδή ένα διεθνές scope με διεθνείς παίκτες, φυσικά με τη Marriott, φυσικά με την Hyatt, με την Accor, με όλα τα brands, με την Όπου, κάναμε τον Όπου στη Σαντορίνη. Αυτή είναι η ειδίκευσή μας, δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά πώς να σχεδιάσουμε ξενοδοχείο, city hotel or resort ή mixed use, δηλαδή όταν είναι οι villas branded, είναι ακριβώς αυτό που ξέρουμε να κάνουμε. Όταν αναλαμβάνουμε ένα έργο, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τόπος, η ανάλυση του τόπου. Θέλουμε να δούμε ποια είναι η τοπική αρχιτεκτονική και πώς η τοπική αρχιτεκτονική μπορεί να μεταφραστεί με ένα μοντέρνο τρόπο, ή η φύση, αντίστοιχα, η οποία μπορεί να καθορίσει πάρα πολλά στοιχεία είτε της αρχιτεκτονικής είτε της εμπειρίας. Άρα λοιπόν, σαν πρώτο στοιχείο είναι η ανάλυση του τόπου, και σαν δεύτερο στοιχείο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι οι εμπειρίες. Δηλαδή, ο τρόπος που σχεδιάζουμε, πολλές φορές λέμε «we are crafting experiences». Δουλεύουμε ανάποδα, μπαίνουμε στη θέση του guest, και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρους και αρχιτεκτονική και μορφές που θα δημιουργήσουν αυτό το συνέστημα του «έχω βρεθεί σε ένα τόπο μοναδικό», έναν ονειρικό τόπο. Άρα, ξεκινώντας λοιπόν από την ανάλυση και τις εμπειρίες, σιγά σιγά προσεγγίζουμε το έργο με φόρμες, άρα υπάρχει ένα στοιχείο που είναι η αρχιτεκτονική, που λέμε, η εξωτερική αρχιτεκτονική, που αποτελείται από φόρμες που συνήθως τις προσεγγίζουμε ως γλυπτό, δηλαδή αυτή είναι η προσέγγισή μας, να είναι κάτι το οποίο μας, όπως ένα γλυπτό, τοποθετείται σε ένα συγκεκριμένο σημείο και ανήκει εκεί, θέλουμε το κτίριο που θα φτιάξουμε να ανήκει εκεί. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε
αντιτίθεται στο χώρο, γιατί είναι ένα landmark, είτε εντάσσεται πλήρως στο χώρο και εξαφανίζεται, γίνεται μέρος του τοπίου. Από την άλλη, είναι ο χώρος, το functionality. Άρα, με την ίδια δυναμική, δουλεύουμε τους χώρους εσωτερικά, σε σχέση με το functionality, με διαγράμματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την εμπειρία μέσα από αυτό. Άρα, δεν είναι μόνο πώς θα χωρέσουμε τις λειτουργίες που μας δίνει ο operator, αλλά να μπορέσουμε να δώσουμε στον operator ή στον πελάτη τη δική μας ματιά, πώς πρέπει ο πελάτης να κινηθεί μέσα σε αυτό, τι πρέπει να βιώσει, πώς πρέπει να είναι οι χώροι. Άρα κάνουμε craft και το μέσα και το έξω του χώρου. Εσωτερικά, σαν διαδικασία, αφού ολοκληρώσουμε την ανάλυση και περάσουμε χρόνο στον τόπο και πραγματικά έχουμε αντιληφθεί απολύτως περί τίνος πρόκειται, δουλεύουμε συνήθως με έναν τρόπο, με δύο παράλληλες ταχύτητες. Ο ένας είναι δημιουργώντας εξωτερικά το 3D και φτιάχνοντας την εξωτερική του μορφή, παράλληλα με την κάτωψη, η οποία ουσιαστικά μας λύνει όλο το λειτουργικό. Και αυτά τα δύο πάντα είτε αντικρούονται είτε συνδιαλέγονται για να βρεθεί στο τέλος η χρυσή τομή. Το γραφείο όταν έρχεται ένα project, μαζευόμαστε η ομάδα, δηλαδή ο team leader, μαζί με την ομάδα του, δηλαδή κάθε ομάδα έχει ένα team leader, μαζί με τον design director και οργανώνουμε πώς θα το λειτουργήσουμε μέχρι το τέλος, αλλά κυρίως κάνουμε το brainstorming, αυτό που λέμε το brainstorming. Και αυτό είναι το πιο όμορφο κομμάτι της δουλειάς μας, δηλαδή η δημιουργία ενός concept. Άρα, σαν διαδικασία, κάθε νησίδα από αυτές που υπάρχουν στο γραφείο αποτελεί μία ομάδα. Η κάθε ομάδα έχει ένα team leader, είναι σαν ένα αυτόνομο γραφείο, είναι πολύ δυνατοί αρχιτέκτονες σε θέματα design, concept, μέχρι και τη μελέτη εφαρμογής. Και στη δική μου μέρα πηγαίνω κάθε μέρα πάνω από τις νησίδες, στα παιδιά και προχωράμε το concept ή το επόμενο στάδιο, το schematic, σε ό,τι αφορά αυτό, έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αυτό που θέλουμε. Στα επόμενα στάδια μελέτης, που είναι το design development και το construction documentation, υπάρχουν άλλες ομάδες, δηλαδή είναι η ίδια ομάδα σχεδιαστικά, αρχιτεκτονικά που το αναλαμβάνει, αλλά υπάρχει η ομάδα των project managers, το οποίο είναι ένα ξεχωριστό γραφείο που ελέγχουν τα χρονοδιαγράμματα της παραδόσης. Υπάρχει document controller που κάνει όλα τα submissions. Και οι design directors μαζί με το quality assurance είναι αρχιτέκτονες πάρα πολύ έμπειροι, με πολλά χρόνια στο βιογραφικό τους, οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι οι μελέτες από το concept μέχρι και την εφαρμογή τους θα είναι αναλύωτες κατά το δυνατόν, θα έχουμε κάνει όλες τις ασκήσεις του value engineering χωρίς να βλάψουμε το design και τα σχέδια θα έχουν την ποιότητα των διεθνών, γιατί δουλεύουμε με αμερικάνικα standards, άρα οι προδιαγραφές των σχεδίων μας είναι πάρα πολύ υψηλές και φροντίζουν έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι αυτό που πρέπει σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα submissions. Στο γραφείο λοιπόν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι γύρω στα 800 τετραγωνικά, είναι δύο όροφοι, open plan. Στους χώρους των open plan δουλεύουν οι ομάδες. Στον πρώτο όροφο, στον τρίτο όροφο ουσιαστικά, στο πρώτο επίπεδο υπάρχει επίσης το μεγάλο το meeting room και το δικό μου το γραφείο και του άντρα μου, τα δύο μεγάλα γραφεία. Ενώ στον από πάνω όροφο υπάρχει ακριβώς η ίδια διάταξη για τους αρχιτέκτονες, αλλά αντί για meeting room έχουμε ένα μεγάλο sample room που εκεί γίνεται η σύνθεση των υλικών. Συλλέγουμε δηλαδή από τους προμηθευτές τα υλικά που μας αρέσουν και χρησιμοποιούν και εκεί κάνουμε όλες τις συνθέσεις και τα sample boards. Αντιστοίχως υπάρχουν τα γραφεία του project management, του οικονομικού τμήματος, του marketing, του quality assurance και κάποια μικρά meeting room τα οποία είναι μόνο για Zoom calls. Ουσιαστικά δεν φέρνουμε νέα υλικά, αλλά χρησιμοποιούμε τα υφιστάμενα ξανά για τον τόπο. Το ίδιο ισχύει όμως και για το landscape, δηλαδή πολλές φορές αφήνουμε το landscape στην άκρη και μιλάμε μόνο για την αρχιτεκτονική. Όχι, είναι και αυτό ένα μέρος της σκέψης, δηλαδή να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κτίρια
in between the trees, δηλαδή να μην χρειάζεται να βγάλουμε τα δέντρα, καμιά φορά επιβιώνουν, καμιά φορά δεν επιβιώνουν, για να μπορέσουμε να τα ξαναβάλουμε μετά στη θέση τους ή να αγοράσουμε καινούρια. Όλο αυτό είναι μια φιλοσοφία που την ενστεριζόμαστε πλήρως και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπορέσουμε να ενταχθούμε στον τόπο με τα υλικά που υπάρχουν στον τόπο. Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι φυσικά τα υλικά τα οποία προδιαγράφουμε να βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τόπο της κατασκευής. Αν λοιπόν θα χρησιμοποιήσει κάποιος ένα μάρμαρο ή ένα ξύλο, δεν έχει νόημα να εισάγει στίκ από την Ινδονησία αν μπορείς να βρεις ελληνικό ξύλο. Άρα με αυτή τη φιλοσοφία προσπαθούμε να κρατήσουμε το sustainability στα κτίρια μας. Τα έργα μας είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στο εξωτερικό. Δηλαδή κατά ένα 80% τα έργα μας είναι στο εξωτερικό και οι πελάτες μας είναι ξένοι. Εμείς είμαστε στην Ελλάδα, επιμένουμε να είμαστε στην Ελλάδα και δουλεύουμε με Έλληνες αρχιτέκτονες που θεωρούμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ ταλαντούχοι.